Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημέρο της δεύτερης ώρας της σημερινής εκπομπής Flash Dance Memories. Είμαστε λοιπόν εδώ για να υποδεχτούμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θάνο Καλλύρη. Καλησπέρα Θάνο. Καλησπέρα σας σε όλους. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Πες μας πού βρίσκεσαι, πού είσαι αυτή τη στιγμή, σε ακούω έτσι κάπως μακριά, έχεις παρουσία σήμερα, έχεις πρόγραμμα. Ναι, σήμερα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και έχουμε ένα live απόψε το βράδυ. Ωραία. Και... Πού παρουσιάζεις, πού εμφανίζεσαι σήμερα? Δεν είμαι σε μαγαζί, είμαι σε μια μεγάλη εκδήλωση. Α, πολύ ωραία. Ωραία. Και η Θεσσαλονίκη γενικά, σαν έχεις ξανατραγουδήσει, να το πω έτσι σίγουρα. Στη Θεσσαλονίκη ο κόσμος εκεί πώς είναι? Είναι έτσι δεκτικός, είναι πιο ζεστός? Πώς είναι? Ναι, η Θεσσαλονίκη είναι πάντοτε πολύ, ξεφαντώνουν πολύ εύκολα. Είναι αγαπημένη πολύ εκεί πέρα, παρόλο που δεν είμαι από εκεί, αλλά όσες φορές έχουμε πάει έχουμε διασκεδάσει πάρα πολύ ωραία. Είναι ο ρυθμός τελείως διαφορετικός εκεί. Έτσι είναι. Είναι πολύ καλή. Είναι πολύ, όπως τη λέμε έτσι χιουμοριστικά μεταξύ μας οι καλλιτέχνες, είναι η Θεσσαλονίκη. Σωστά, σωστά, έτσι είναι ακριβώς. Να σε ρωτήσω, Θάνο, δύο πραγματάκια έτσι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γενικά, όλη αυτή τη διάρκεια της πορείας που έχεις στο τραγούδι, πώς βλέπεις αυτή την εποχή, γενικά, την ανταπόκριση του κόσμου στο τραγούδι, σε παλιούς καλλιτέχνες, παλιούς, σε εισαγωγικά έτσι πάντα. Πώς τη βλέπεις, έτσι, είναι ζεστή, ακούνε οι νέοι παλιότερα κομμάτια? Γιατί βλέπω εγώ μια ανταπόκριση ότι οι νέοι ακούνε παλιότερα κομμάτια. Ναι, πάντα ισχύει αυτό, και τώρα πόσο περισσότερο που είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση λόγω του YouTube και γενικά του ίντερνετ, η πρόσβαση σε παλιότερο υλικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ξέρουν τα παλιότερα τραγούδια και όχι μόνο τα καινούργια, και άνθρωποι που τα αγαπάνε κιόλας και που τα ξέρουν κιόλας. Να σου πω, το YouTube, τώρα μου έδωσες ένα πάτημα. Το YouTube δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, βοηθάει τον νέο κόσμο να προχωρήσει, να τον δούνε? Γιατί τώρα δεν ξέρω κατά πόσο τα CD έχουν πολύ πέραση. Δεν έχουν καμία πέραση. Τώρα είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα αυτή. Δεν είναι τώρα για να λύσουμε τέτοιο πράγμα. Πάντως το YouTube τη μουσική την κρατάει ζωντανή ανάμεσά μας. Και ταυτόχρονα πιστεύω, επειδή είναι και διαδικτυακό, σε βλέπει πολλοί κόσμος παντού, οπουδήποτε. Οπότε αυτό βοηθάει αρκετά. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Βλέπω εδώ πέρα στις δραστηριότητες ότι κάνεις και μαθήματα φωνητικής μέσα από το Voice 360 μοίρες. Καλά το λέω? Ναι. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό. Βλέπω να ακούσει ο κόσμος, να μάθει και το τι γίνεται. Πάντοτε το έκανα αυτό. Εδώ και 6-7 χρόνια το κάνω. Το Voice 360 έτσι το ονομάζω. Ναι. Είναι μια μέθοδος που έχω αναπτύξει εγώ και που επιλεκτικά σε κάποιους μαθητές που αναλαμβάνω, είτε νέους είτε γιατί απλά θέλουν από χόμπι να ασχοληθούν με το τραγούδι, τους βοηθάω στο να καλυτερέψουν τη φωνή τους. Αυτό είναι εδώ στην Αθήνα, έτσι? Ναι. Αυτό σε βρίσκουν τηλεφωνικά μέσα από το Voice, είσαι κάποια σελίδα που μπορούν να σε βρούνε κάποιοι, πώς γίνεται? Ναι, voice360.gr. Α, πολύ ωραία. Ωραία. Οπότε όσοι θέλουν και μας ακούτε αυτή τη στιγμή στο Voice 360, να το πω έτσι για να το καταλάβετε, .gr, μπορείτε να επενθυνθείτε με το Θάνο Καλλύρη και να σας δει και όλα τα σχετικά. Κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή είσαι μαζί με την Ανίτα Πάνια και Σοφία Μουτίδου και τον Νίκο Μουρατίδη, είσαι στο Κάνε Like. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ μεγάλη έτσι παρουσίαση, πολλά talent show και παρουσιάζονται πολλά παιδιά, πηγαίνουν εκεί με κάποιες ελπίδες. Ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά τα talent show? Μιλάμε τώρα για Fame Story πιο παλιά, μετά το Voice, πολλά, το αυτό που είσαι τώρα εσύ. Τι νομίζεις? Κανένα talent show δεν μπορεί να συγκριθεί με την πραγματικότητα. Κανένα talent show δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά αν ο άνθρωπος που πάει εκεί δεν έχει και άλλες βάσεις, δεν έχει και τύχη και γενικά δεν το ψάξει. Το talent show είναι ένα show τηλεοπτικό το οποίο κρατάει μια συγκεκριμένη περίοδο και ο κάθε συμμετέχον έχει κάποια συγκεκριμένα λεπτά που του αναλογούν. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πιο παλιά
εντάξει, είχαν βγει τότε, μιλάω τώρα για την εποχή του Γιώργου Οικονομίδη που είχε βγάλει, ξέρεις, που είχε τα νέα ταλέντα, μετά που ήταν η νέα ευκαιρία, που ήταν και αυτό μια μορφή, ας το πούμε, της εποχής talent show, αλλά είχαν βγει αρκετοί μεγάλοι καλλιτέχνες, έτσι, που ίσως ήταν διαφορετικά τα πράγματα τότε και δεν ήταν όπως είναι τώρα. Όχι, εγώ θεωρώ ότι είχαν βγει αρκετοί, πάλι αναλογικά, ελάχιστα αυτοί από τους πολλούς που βρέθηκαν εκεί, που διακριθήκαν. Ναι, μάλιστα, κατάλαβα. Να σου πω κάτι άλλο. Εδώ βλέπω τώρα το 2015 έχεις βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Το Θέλω να με θέλεις. Ναι. Το οποίο πραγματικά το άκουσα και δεν ξέρω. Μ' άρεσε, καταρχήν μ' άρεσε και το βίντεο κλιπ, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Στη Ζάκυνθο τραβηγμένο, ναι, έτσι. Ναι. Και ήταν πολύ ωραίο. Ποια είναι η γνώμη σου, επειδή ήταν το Θέλω να με θέλεις. Το βίντεο κλιπ ωραίο. Η μουσική πολύ ωραία και η στίχη της Βίκη Γεωργοθόδωρου. Θα μας τα πεις εσύ καλύτερα. Ναι. Θέλω να μου πεις. Ποια είναι η γνώμη σου για μια σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, ενός μιας γυναίκας και ενός άντρα? Πρέπει να υπάρχει αμοιβαία σχέση, πρέπει ο ένας να δίνει περισσότερο, ο άλλος λιγότερα? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Καταρχήν, πες μας λίγα δύο λόγια για το κομμάτι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Το κομμάτι είναι του Κυριάκου Παπαδόπουλου και της Βίκης Γεωργοθόδωρου. Πολύ ωραία εμπειρία στη Ζάκυνθο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Θεωρώ ότι ακούστηκε κιόλας, πήγε αρκετά καλά. Όσον αφορά για το διατάφτα που λες εσύ, οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πολύ δύσκολες, πολύ περίπλοκες και σίγουρα θέλει κόπο και τρόπο και από τις δύο πλευρές. Ναι, γιατί πρέπει, πιστεύω εγώ, ότι πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Να σε ρωτήσω, εδώ βλέπω ότι γίνονται κάποιες, έχεις κάποια επόμενα σχέδια, κάποιες επόμενες εμφανίσεις. Θες να μας πεις δύο λόγια για αυτά, για να μας ακούσει ο κόσμος, πού θα είσαι, πού θα μπορέσει να σε βρει? Τα αναγράφω στη σελίδα μου, εννοείται, στο facebook.com Θάνος.Καλλύρης. Γενικά με ένα ψάξιμο Θάνος Καλλύρης μπορεί να με βρουν στη σελίδα μου και εκεί αναφέρω τα πάντα. Εκεί πάντοτε μία εβδομάδα πριν, ένα μήνα πριν, 10 μέρες πριν ανακοινώνω τις διάφορες μου εμφανίσεις. Γενικά κάνω διάφορες, εκτός από το κάνε μου like κάθε Δευτέρα και Τρίτη, κάνω διάφορες εμφανίσεις τα Σαββατοκύριακα σε διάφορες πόλεις ή και μαγαζιά εντός Αθήνας και εκτός Αθήνας και στην Κύπρο. Αυτά. Μάλιστα. Εύχομαι καλή παρουσίαση σήμερα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλά να είσαι στις επόμενες εμφανίσεις. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Και καλό Σαββατοκύριακο, καλές απόκριες να έχουμε, έτσι, και σε ό,τι εμφανίζεις να έχει. Έτσι, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη και τα ξαναλέμε. Επίσης, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.